πληροφορίας επί της Υπουργικής Τροπολογίας με γενικό αριθμό 148 και ειδικό 12. Ψήφισαν 246 συνάδελφοι. Υπέρ 156, κατά 90, παρόν 0. Συνεπώς η Υπουργική Τροπολογία με γενικό αριθμό 148 και ειδικό 12 έγινε δεκτή ως έχει κατά πλειοψηφία. Το αποτέλεσμα της διεξαχθής ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα καταχωρηθεί στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης και θα εμφανιστεί στις οθόνες της αίθουσας. Ψηφοφορία τώρα εισηγητών αγορητών. Μετά την ολοκλήρωση της ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας προχωρούμε στην ψήφιση του ακροτελεύτιου άρθρου και του συνόλου του νομοσχεδίου και ρωτάτε το σώμα. Γίνεται δεκτό το ακροτελεύτιο άρθρο, έχει Νέα Δημοκρατία, ναι. ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Φωτίου, ακροτελεύτιο άρθρο, όχι. Κίνημα Αλλαγής, ναι. Κομμουνιστικό Κόμμα, παρόν. Ελληνική Λύση, όχι. Και Μέρα 25. Εντάξει, δεν υπάρχει μέσα στο συνέδρουσα. Συνεπώς το ακροτελεύτιο άρθρο του νομοσχεδίου έγινε δεκτός, έχει κατά πλειοψηφία. Συνεπώς το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έγινε δεκτό επί της αρχής και επί των άρθρων κατά πλειοψηφία. Τώρα δέχεσαι στο σημείο αυτό να ψηφίσουμε το νομοσχέδιο και στο σύνολό του. Έχω τη συνένεσή σας, ερωτάτε το σώμα. Γίνεται δεκτό το νομοσχέδιο στο σύνολο. Νέα Δημοκρατία, ναι. ΣΥΡΙΖΑ, όχι. Κίνημα Αλλαγής, ναι. Κομμουνιστικό Κόμμα, παρόν και εδώ κύριε Λαμπρούλη, παρόν. Ελληνική Λύση, όχι. Μέρα 25 δεν υπάρχει. Συνεπώς, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, επίδομα γέννησης και λοιπές διατάξεις έδειξε δεκτό καταρχήν κατά άρθρο και στο σύνολό του κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ το σώμα να εξουσιοδοτήσει το Προεδρείο για την υπευθύνη του επικύρωση των πρακτικών.